Το πανέμορφο κορίτσι που φιλοξενούμε σήμερα ήρθε 6 χρονών από την Ουκρανία, αλλά οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί. Διότι από τότε που τη γνωρίσαμε από το GNTM μέχρι τώρα, έχει κάνει τα πάντα. Έχει παίξει και ως ηθοποιός, έχει κάνει δική της σειρά με Καλλιντικά. Και ένα είναι σίγουρο, η Κάτια Ταραμπάνκο δεν σταματάει πουθενά. Κυρίες και κύριοι, την υποδεχτούμε! Σήμερα ταυτιστήκαμε και στο χρώμα. Είμαστε μέσα στην τάση της μόδας, όπως βλέπουμε. Πες μου ότι αυτά τα σημάδια στα πόδια σου είναι ακόμη από το Survivor. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Πιστεύω ότι θα μείνουν για πάντα. Πόσο, 2 χρόνια κοντεύεις. 2 σεζόν, μία και μία. Ωραίες. Ακόμα έχετε σημάδια, δεν το πιστεύω. Η αλήθεια. Περνάγατε δύσκολα. Περνάγαμε ωραία, οπότε τρίτη φορά. Εδώ μαζί. Καλημέρα ξανά, πώς είσαι? Καλά είμαι εσύ? Πολύ καλά. Αυτός όμως ήταν ο λόγος που δεν σε βλέπουμε και στο All Star, γιατί εγώ ήθελα μια Κάτια Ταραμπάνκο στο All Star. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν συζητήσεις, αλλά Μπέτη μου δεν ήθελα με τίποτα. Είχαμε γυρίσματα εδώ, έχουμε τα Καλλιντικά, έχουμε εγγένεια στο Λαγκόμ, το μακαρονάδικο στο Χαλάνδρι. Υπήρχαν πάρα πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες ήταν να επιλέξω ή ξανά All Star, Survivor ή τα δικά μου. Οπότε επένδυσα δηλαδή, αν δεν είχες δουλειά, θα πήγαινες? Αν δεν υπήρχε κάτι άλλο επαγγελματικό εκείνη τη στιγμή? Δεν ξέρω. Νιώθεις ότι έχεις κάτι να δώσεις για τρίτη χρονιά? Έφυγα τη δεύτερη φορά, έφυγα λίγο περίεργα. Δηλαδή έφυγα με μια σωστή αποχώρηση από τον κόσμο σαφώς, αλλά δεν είχα δώσει αυτό που ήθελα. Ενώ εκεί που είχα βρει τον στόχο και ήμουν έτοιμη να μπω ξανά, γιατί θέλει τον καιρό του λίγο να προσαρμοστεί ο οργανισμός. Γεια σας. Άρα δεν ισχύουν οι φήμες που λέγανε ότι όταν ξαναμπήκες τη δεύτερη φορά δεν ήταν όπως την πρώτη και ήθελες να φύγεις το πρώτο δεκαήμερο? Δεν ήθελα να φύγω, ήθελα απλά λίγο τον χρόνο μου που ουσιαστικά τον πήρε, γιατί παθαίναμε όλοι οι παίκτες κάτι περίεργα, τρελά, αν θέλω να φύγω που είμαι και τα σχετικά. Αλλά πάνω εκεί που το βρήκα, μάλλον παρέμεινε η εικόνα του ότι ήμουν λίγο πιο αδύναμη σχετικά με το πρώτο και ο κόσμος θεώρησε καλύτερα να αποχωρήσω. Οπότε ίσως γι' αυτό το λόγο μόνο θα ήθελα να γυρίσω, να καθαρίσω που λέω λόγο στην εικόνα μου, να μπω όπως την πρώτη φορά δυναμικά. Αλλά εντάξει, είμαστε όλα δυναμικά εδώ. Δηλαδή, νιώθεις τώρα λίγο δικαιωμένη, ρε Σικάτια, που λέγανε για σας διάφορα πράγματα, για σένα την ελευθερία, ειδικά ο Σπύρος ο Μαρτίκας, δηλαδή, που τη χαρακτήρισε κλέφτρα, αλλά και εσύ τον είχες ακούσει αυτόν τον χαρακτηρισμό, που σε πλήγωσε πολύ και μάλιστα σου έφερε και πάρα πολλές ακυρώσεις σε δουλειές που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Πώς ένα άτομο μπορεί, ρε παιδί μου, να πληγεί η εικόνα του ή το όνομά του? Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ γιατί να ακυρωθούν οι δουλειές, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι όταν ακούει κάποιος ότι ο άλλος είναι κλέφτης σε ένα reality, σε ένα παιχνίδι, για τον οποιοδήποτε λόγο, λογικά δεν θέλει μετά να διαφημίσει το προϊόν του με αυτόν τον άνθρωπο. Το καταλαβαίνω από μία άποψη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και το είχα πει και στο δεύτερο Survivor, παιδιά, μην χρησιμοποιείτε βαρύγδουπες κατηγορίες ο ένας τον άλλον, γιατί μας βλέπει κόσμος. Μετά θα συναντηθούμε έξω στην Αθήνα, θα γελάμε ένας τον άλλον. Και ναι, αλλά εγώ έχω χάσει τη δουλειά προηγουμένως, επειδή εσύ μου είπες κλέφτρα ή κλέφτη. Τώρα με την ελευθερία, αυτό που συμβαίνει είναι σαν να βλέπω ντεζαβού την πρώτη χρονιά που με κατηγόρησαν για το ρύζι, που εγώ είχα βγει και είχα πει δεν είχα κλέψει. Το είχα βρει, δεν είχα βάλει χέρι στις προμήθειες. Αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις. Τώρα δικαιωμένη που όλοι αυτοί τρώνε και αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω και δεν είναι μόνο για φέτος. Είναι και για πέρσι, πρόπερσι, για άλλες χρονιές. Τα έχουν βγάλει όλα μπροστά. Ναι. Είναι κάρμα, γυρνάει τελικά. Νιώθω δικαιωμένη, νιώθω ασφάλεια που είμαι εδώ. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, που μάλλον δεν πήγα εκεί πέρα. Γίνεται χαμός. Και προς τιμή σου, ήσουν η μόνη που τελευταία, επειδή υπήρξε ένας διαπληκτισμός στο Twitter που συμμετείχες κι εσύ, που ανέβασε κάτι βρυσίδα μετά από αντίστοιχο Άρη, αυτά. Εσύ ήσουν η μόνη που είπες ναι, είχες δίκιο, το είχα κάνει. Ναι, απάντησα στον Άρη, ναι, Άρη μου, τι μας θύμισες, τα είχα ξεχάσει. Εγώ ουσιαστικά σχολίασα με χιουμοριστικό τρόπο στον James, που λέω εγώ και κάνω αυτή τη φατσούλα. Βρήκε πάτημα η βρυσίδα, έγραψε κι εγώ, βρήκε και ο πάτημα μετά ο Άρης και τα έβγαλε όλα στην φόρα ουσιαστικά. Εγώ όμως είχα σχολιάσει απλά just for fun. Ναι. Και έγινε χαμός και ήμασταν με το Τζέιμ τηλέφωνο και λέμε. Καλά, ήσουν η μόνη που είπε. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Ναι, μην το κρύβουμε πια. Ναι. Το ξέρουμε ότι γίνεται. Αυτό οπότε βρίσκαμε ευκαιρία, τρώγαμε γιατί πεινάγαμε. Γιατί αυτή είναι η δυσκολία του παιχνιδιού. Οπότε όποτε έχει κάτι να το αρπάξει είτε από την παραγωγή είτε αριστερά-δεξιά, δεν χάνανε ευκαιρία. Ασχέτω ότι εγώ δεν το είχα ποτέ και με πιάνανε όλη την ώρα. Τραγική. Αυτό το πράγμα, τραγική. Μου λέγανε κάτι και γύριζε έτσι και
απομακρυνόμουν, ξέρω, από το τραπεζάκι ή οτιδήποτε. Οπότε δεν το είχαμε αυτό το πράγμα. Πώς κλείνει την Ευρυδίκη και τη Βρυσίδα που έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή, γιατί ήσασταν ένα τρίο φωτιά. Ήμασταν παρέα, η αλήθεια είναι. Πώς το κλείνει τώρα, δεν μιλάνε μεταξύ του καθόλου. Πώς έχει γίνει όλο αυτό το σκηνικό. Κρίμα που έχει γίνει όλο αυτό και ειδικά προς τα έξω και δεν έχουν βρεθεί αυτές οι δύο κοπέλες που ήταν φίλες να το συζητήσουν μόνες τους. Είναι λίγο άβολο γιατί εγώ τώρα με τα εγγένεια αύριο κάλεσα και την Βρυσίδα και την Ευρυδίκη. Οπότε θα με. Δεν ξέρω, σαφώ να μάθω. Ίσως είναι και ευκαιρία να τα πούνε. Ίσως. Οπότε κορίτσια, ελάτε. Η Ευρυδίκη, η αλήθεια είναι ότι είπε ότι προσπάθησα, την πήρα τηλέφωνο να τα πούμε οι δυο μας. Και δεν σηκώνει το τηλέφωνο, δεν μου απαντάει. Είναι, το πιτσιποπάκι είναι λίγο εκρηκτικός χαρακτήρας, την ξέρουμε όλοι. Την Βρυσίδα. Είναι, νιώθεις ότι λίγο έχει πάρει έτσι καθοδήγηση από κάποιον. Από τα μαρτύρια από μέσα τώρα ταυτόχρονα. Καλά, από μέσα σίγουρα θα μπορούσε να δεχτεί ένα τηλεφώνημα από ό,τι έχουμε καταλάβει και να τη έχει πει ω πίσω πράγματα. Εγώ που εντωμεταξύ θα πήγαινα Survivor, το πρώτο πράγμα θα λέγα πάρτε το κινητό μου. Δώστε το μου σε ένα χρόνο. Δεν πειράζει. Ευκαιρία. Ναι, ευκαιρία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επικοινωνούν, αλήθεια. Για να φάνε από ό,τι καταλάβαμε. Ναι, κυρίως. Οι περισσότεροι λένε. Για να φάνε. Οπότε έχει εξελιχθεί αυτό. Δεν πάνε στα σκουπίδια πλέον. Ψάχνουν να βγουν. Καλά, πάει. Θεωρείς ότι έχει μεθοδευτεί κάτι στην Βρυσίδα από κάποιον άλλον, από το Σπύριο, από οπουδήποτε αλλού, στη σχέση με την Ευρυδίκη. Ή έτσι αντιδρά, τη βλέπεις. Δεν έχει φτάσει τόσο βαθιά. Πιστεύω ότι απλά προστατεύει τον αγαπημένο της. Okay. Επειδή δηλώνει φουλ ερωτευμένη, ανεβάζει και τα story, τα βλέπω καθημερινά. Οπότε μάλλον την έχει πιάσει καρδούλα του ότι. Μου τον πειράζετε. Το GNTM θεωρείς ότι σου άνοιξε πόρτες να σε γνωρίσει ο κόσμος και να κάνεις και τον ήρωα πραγματικότητα, να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες. Ο κόσμος με έμαθε, οπότε είχα ένα πάτημα να βγω προς τα έξω πια ως κάποια άλλη ιδιότητα, είτε να ανοίξω τα καλλιντικά, είτε να ακουστώ ότι επειδή δεν έχω σπουδάσει ηθοποιία, αλλά θέλω πολύ να γίνω ηθοποιός κάποια στιγμή και το κυνηγάω, κάνω μαθήματα. Οπότε ακούστηκε αυτό μέσα από τις δοκιμασίες και πάει λέγοντας. Μου άνοιξε πολλές πόρτες, αφού μου έκλεισε πολλές πόρτες. Αλλά. Τι πόρτες σου έκλεισε δηλαδή το GNTM. Παλαιότερα δούλευα σαν modeling από τα 15 μέχρι το GNTM, 6 στα 7 σχεδόν. Καθημερινά φωτογραφίσεις, καταλόγους, e-shop, τα πάντα. Όταν πια αποκτάς που λέω λόγο σε ένα όνομα, συσσαγωγικά, δεν θα σε πάρει ο άνθρωπος να. Μα δεν είναι καλύτερο να είσαι ακόμα πιο γνωστή. Είναι μοντέλο. Καλύτερο, αλλά σίγουρα κόβει το σταθερό, να το πω έτσι. Δηλαδή έχει το ρίσκο του ουσιαστικά. Μετά κάνουμε καμπάνιες, φωτογραφίσεις μία φορά στο τόσο, οπότε μπορείς να το υποστηρίξεις. Πιο λίγα, και πιο αλλά γνωστή πιο καλά. Και ναι, μπορείς να απαιτήσεις και περισσότερα χρήματα. Ναι, σαφώς. Το οποίο είναι και δύσκολο και σαφώς. Οπότε πάντα προσπαθούμε να βρούμε μια ενδιάμεση λύση με τους συνεργάτες. Αλλά εντάξει, το GNTM ήταν η αρχή των πάντων. Εγώ είχα κάνει casting για το Survivor το πρώτο, προ-GNTM, που ήμουν έτσι λεπτούλα 18 μάλλον χρονών, μετά την Ινδία. Και ήταν η παραγωγή και μετά έκανε κορίτσι μου, πού πας. Το Survivor με κάλεσε να πάω την πρώτη χρονιά μου μετά το GNTM και λέω, όπα, κοίτα, μπορεί και να κάνει και έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε άνοιξε πολλά, τι ωραίες φωτογραφίες που κάναμε, ωραία πράγματα, σχολείο. Σχολείο, ε. Σχολείο σοβαρό, ψυχολογία σχετικά. Σου κάπως μέσα να συμμετέχεις ξανά. Φαντάζομαι την πλευρά της κριτικής επιτροπής. Ναι, κατά προτίμηση, ναι, από αυτή την πλευρά. Τα έκανες. Σαν coach, γιατί πιστεύω πια έχω αρκετή εμπειρία μέσα στα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το χώρο και τον σπουδάζω και τον μελετώ, να σταθώ κι εγώ δίπλα στα κορίτσια και να κατευθύνω με τον τρόπο μου και να δώσω συμβουλές. Η αναγνωρισιμότητα βέβαια δεν φέρνει μόνο καλά, ενώ ότι έγινες γνωστή, έκανες δική σου σειρά καλλιντικών, τα Ραμπάνκ OK. Ορίστε, πάλι την άλλη φορά ήμουν και φέρναμε. Καινούργιες αποχρώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο υπότης μου, εύχομαι να σου ταιριάξει για την αγαπημένη σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι και χωρίς με αποχρεσούλες, οπότε. Μπράβο, ευχαριστούμε. Καλές πωλήσεις. Η αναγνωρισιμότητα λοιπόν φέρνει όμως την κλειδαρότρυπα. Δηλαδή όλοι θέλουν να ξέρουν τον σύντροφό σου, εσύ η αλήθεια δεν κρυβόσουνα και ποτέ. Όχι, δόξα τω Θεώ. Αλλά μπορεί να ξέχναγες όμως κάποια και σου λέγανε να τρως τον μπρόκολο για να θυμηθείς, ε. Αχ, αυτό το μπρόκολο. Έχω μακαρονάδα με καταπληκτικό μπρόκολο, παιδιά, δεν ξέρω. Μπράβο, την προτιμάς το μαγαζί. Δεν την τρώω, δεν μου αρέσει. Γι' αυτό ξεχνάς. Όχι, ναι, λες, ε. Μπορεί. Δεν ξέχασα, έγινε μια μικρή παρεξήγηση εκεί για να το πούμε, επειδή δεν άκουγα καλά. Είμαι έλα, μωρέ, με χιούμορ απάντησες που δεν άκουσες. Ήταν τύπου ποιος τι και μετά μου λένε τι και πώς, θα λέω καλή επιτυχία. Οπότε, καλά πάει. Κατάφερες να δεις τον Γιώργο στην Όχι. νέα του εκπομπή. Όχι. Όχι, έλεπα το σηκώ, συγγνώμη. Μπορείς να το δεις επανάληψη, αν θέλεις, βέβαια. Εντάξει, δεν θα μου πω και στο YouTube. Άρνηση όλο. Εντάξει, δεν είναι μετανιώνεις που μπορεί κάποιες φορές να ήσουν πιο ανοιχτή στο να πεις κάποια πράγματα. Πέρσι εδώ μας είχες δείξει ένα δαχτυλίδι ή μπορεί να μιλούσες για τη σχέση σου. Το μετανιώνεις αυτό ή λες. Ναι, δεν μετανιώνω ακριβώς, αλλά σίγουρα έχω πάρει τα μαθήματά μου. Σήμερα, ας πούμε, άμα ήμουν σε σχέση, θα στο έλεγα μετά off camera ότι είμαι καλά ή οτιδήποτε. Δεν είμαι σε σχέση, είμαι ελεύθερη, αλλά σίγουρα η επόμενη μου σχέση δεν θα δημοσιευθεί τόσο
απλόχερα και ανοιχτά. Είμαι και ενθουσιώδης από μόνη μου. Ερωτευόμουν. Ωραία, γράφτε το ερωτευτό που λέω λόγο. Καρδιά περιβόλιο. Οπότε χαιρόμουν, ενθουσιαζόμουν και το έβγαζα προς τα έξω. Εγώ, Γιούρια. Αν δεν πάει έτσι. Το κατακρίνεις αυτό. Γιατί να μην είσαι έτσι ειλικρινής με το συναίσθημα. Γιατί πληγώνεσαι εύκολα. Πληγώνεσαι από τα μύδια που μπορεί να βγουν για να πούν κοίτα, μας έδειξε το δαχτυλίδι ή κοίτα, μας δείχνει τον νέο του σύντροφο. Ή ίσως καλύτερα να μην απασχολώ τα μύδια τόσο πολύ με τις επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου, οι οποίες δεν κοίταν και δεν βγήκαν ουσιαστικά πουθενά. Οπότε. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλες οι σχέσεις. Το ταξίδι με τη σχέση σου. Ναι. Το ταξίδι. Με τη σχέση σου. Κόλαση και πίσω. Ναι. Καλά πήγε αυτό. Όχι, όχι, εντάξει, απλά. Είμαι πιο συγκρατημένη σε όλο αυτό το κομμάτι, στα συναισθήματά μου, στο να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο και παλεύοντας, οπότε προς το πέραν. Τώρα, πόσο χρόνο θέλεις για να δημοσιοποιήσεις μια σχέση σου περίπου. Θα πω άμα παντρευτώ έναν. Θα περιμένουμε ακόμα καιρό να μας πεις τη σχέση σου, δηλαδή. Ναι, όχι, γιατί δεν έχω βρει καιρό ποτέ. Μόνη δηλαδή. Μόνη, ναι. Μόνη με τα γατάκια μου, με τις δουλειές μου. Όχι, μόνη. Δεν μια που είσαι μόνη, θέλεις εμείς να σου προτείνουμε. Ένα συνοικέσιο. Να διαλέξεις. Να διαλέξω, μου αρέσει να διαλέγω. Ναι, ναι. Έχουμε παιχνίδι να παίξουμε. Για να διαλέξεις. Ποιο θα κρατήσει κάτια θα παίξουμε τώρα. Είναι πολύ απλό. Εντάξει. Όχι, ποιο θα διαλέξει, σύντροφο. Γενικότερα, ποιο προτιμά. Έχει μόνο άντρες. Εντάξει. Αν μην πας μόνο στο ερωτικό, δεν χρειάζεται να είναι ερωτικό. Εντάξει, ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι ένας πολύ ωραίος άντρας και σ' αρέσει, αλλά σ' αρέσει σαν εικόνα, όχι ότι θα τον διεκδικούσε. Το έχουμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ποιους διαλέξεις από τους δύο τώρα, σαν χαρακτήρες, σαν συμπεριφορά, σαν τι, ας πούμε, οτιδήποτε. Ποιον από τους δύο σκίζεις. Για να σκίζει και να κρατάει όποιον θέλει. Α, δεν θέλω. Αχ, να σκίζω. Θα σου δίνω εγώ και θα σκίζεις μία από τις δύο, εντάξει. Έλα, μωρέ. Διάλεξε από τους δύο. Μαργιαλένα. Ποιον κρατάς και ποιον σκίζεις. Εντάξει, όχι, είναι Μαργιαλένα, είναι στάνταρ, οπότε σκίζω αυτό. Σκίζει, μπράβο, έχει Μαργιαλένα. Σκίζει, Σάκη, λίγο κρατάει γκότς. Κρατάς τον γκότς. Κράτα γκότς. Πάμε στα σκίζα. Ποιον από τους δύο, γκότς ή σκίζα. Έλα, πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο. Ο γκότς ελεύθερος δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Στάθος, ξεκάθαρα, φαβορή, αλλά θα το σκίσω γιατί είναι και η Αλεξάνδρα στη μέση. Δεν θέλω να μπλέκω. Όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση τους τους σκίζεις τώρα. Ναι, τώρα, εντάξει. Κοίτα, όχι, Στάθης, ωραίο, όχι, ναι. Στάθης, οκ, πάμε Στάθης, καλά πήγε αυτό. Καλά σου Στάθη. Κρατάς Στάθη, γιατί για κόντου. Ναι, γιατί είναι ωραίος χαρακτήρας, είναι χαμηλών τόνων, Survivor, όντως ήταν πολύ ωραίος τύπος, δεν δημιουργούσε ποτέ ίδρυκες και πιστεύω ότι. Ωραίο παιδί, καλό παιδί. Ωραίο παιδί, καλό παιδί. Νίκος Μπάρτης. Στα καλά του, χωρίς γένια. Πιο καθαρός, πιο πλημμένος. Πιο πλημμένος. Πώς τον βλέπεις. Μπάρτη, θα κρατούσες ή Στάθη. Ποιον από τους δύο. Αχού, έλα μου, ρε, πάμε. Το Μπάρτζι για το suspense δεν τον ξέρω σαν άνθρωπο. Πώς θα ήθελα να μάθω ένα καινούριο άνθρωπο. Ορίστε. Okay. Κράτησε ναι. Μπάρτζι. Το παρακολουθείς φέτος. Λίγο, πού και πού. Λίγο, γι' αυτό μάλλον. Πάμε, Γιωρίκα Πιλίδη. Καλά πήγε αυτό. Γιωρίκα. Ναι, τόσο εύκολα ασκήσει Μπάρτζι για το Γιωρίκα. Γιωρίκα, ναι, είναι αθλητής, είναι πολύ καλό παιδί. Γιωρίκα. Ήθελε να φάει όμως, κάτσε ρε. Πήρε τηλέφωνο και ήθελε να φάει. Ναι. Τι να κάνει, αθλητής είναι και αυτός εκεί που πήγε δεύτερη φορά. Ήξερε που πάει, τόσο. Μπορεί να θέλει να δει τι κάνει η αγαπημένη του ρε παιδιά. Μπορεί να είναι όλο. Στημένο. Στημένο ότι βρει. Έχει επικοινωνία. Καλά, όλοι τρώνε αυτόν. Απλά αυτό. Έμα αυτό την άκουσα όμως, κρίμα δεν είναι. Πολύ του αικαιολογεί όλου, ε. Βλέπει ότι καρδιά περιβόλαιο. Ότι θα βρω κάτι καλό στον άλλον. Ωραία, θα σε μάθω κάτι δύσκολο. Ωραία, πάμε, δυσκολέψω. Πιλίδι ή τριαντάφυλλο. Εντάξει, μωρό, Ντάφι. Σκίζει το παιδί. Ναι. Σκληρό. Θα το πάω όλο και καλύτερα. Ντάφι, γιατί είναι μια τρέλα με πόδια. Εντάξει, ναι. Είναι σάικο αυτό. Μήπως τον φοβάσαι κατά βάθος, μη βγει και πει τίποτα. Αυτός, λίγο. Στα σχόλιά του είναι πολύ αιχμηρός. Είναι η αλήθεια. Όχι με μένα. Πάντως η αλήθεια του το δίνω. Ήταν. Ακόμα, ναι. Ευελπιστώ μετά από αυτόν τον Ντάφι, ξέρεις την εκτίμηση. Άμα το σκίσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θα το σκίσω. Σου βάζω τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Θα κρατήσει τον Τριαντάφι ή τον Βασάλο. Ξεκάθαρα. Ντάφι, καταλαβαίνει τώρα, ξεκόλα. Και θα μείνει εκεί, δεν φεύγει. Μα κοίτα εδώ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα είναι. Ότι ο Κωνσταντίνο, επειδή μου λέει ότι είναι ένα παίκτη reality φέτος. Πώς το κρίνεις αυτό, είναι τόσο reality ο Κωνσταντίνος πλέον. Τι εστί παίκτη reality, έχουμε βγάλει όρο γι' αυτό έτσι. Είναι ρε παιδί μου άνθρωπο, ο οποίο ο Κωνσταντίνο είπε: δεν έχω έρθει εδώ αγωνιστικά, γιατί είναι και τελευταίο στην λίστα. Καλά, πάει, εγώ τώρα ήρθα για να κάνω μόνο, ξέρεις, παρασκήνιο. Ναι. Και ξεκίνησα από το Survivor, πήγε στο Asian Express που είναι άλλο reality. Τώρα ξανά στο Survivor, άλλο reality. Σου λέει: κάνω καριέρα. Πέρα... Εντάξει. Εντάξει, ο καθένα πορεύεται όπω θέλει. Αντικειμενικά και εγώ πήγα σε τρία. Ναι. Δύο μπορεί να μετρήσει από το Survivor μετά για ένα. Ναι, το ίδιο. Αλλά έχω κάνει και τα δικά μου παρουσιάσει και όλα αυτά, αλλά εντάξει. Ωραίο παιδί, ρε παιδί μου, άνοιγε το μάτι όταν βλέπει τηλεόραση και λέει: θα το βασάλο. Κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, θα κάνουμε. Τι αράξει τα παιδιά, το Survivor. Συνεχίζω. Κρατάς Βασάλο ή Αλέξη Παπά. Οπ, δίλημα εδώ. Αλήθεια.
Μοντέλο. Πρώην μπάτσελορ. Κράτησε. Δεν μου άρεσε. Το μπάτσελορ δεν σου άρεσε. Τι. Δεν μου πολύ άρεσε. Ω μπάτσελορ ή στο survivor. Γιατί το survivor είχε. Όχι, στο survivor είχε κάνει το κομμάτι του ο Αλέξης. Εκεί πέρα έπαιζε καλά το παιχνίδι του. Α, ίσουνα δηλαδή το να δημιουργεί πράγματα, να παίζει ένα ρόλο. Είναι και συνάδελφος τώρα, έτσι, ηθοποιός, θέλεις και εσύ. Ναι, πιστεύω υπήρχε ένας αλφα ρόλος ο οποίος τον πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουν πάντα με το κοψιδάο τους άλλους, απλά έρχονταν ο Άλεξ και μου έλεγε πράγματα για τους άλλους και όλα αυτά, οπότε μάθαινα κάτι ενδιάμεσο, κάτι περίεργο, ωραίο. Okay. Συνεχίζω. Κρατάς βασάλο. Κρατάς βασάλο. Αφού είναι και μήνυμα. Γιώργο Λάγιο. Για όνομα του και της Παναγίας. Να το σκίσεις αν είναι. Εύχομαι πραγματικά η εκπομπή να πάει πάρα πολύ καλά, αλήθεια. Εντάξει, έχω γνωρίσει, τα έχουμε πει. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε τα ίδια πράγματα. Με τον Κωνσταντίνο δεν έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου, οπότε κάτι fresh θα ήταν καλύτερο. Κάτι fresh, πολύ ωραίο. Έτσι, ακριβώς. Τόσο fresh όσο και ο James Καφετζής που είναι τελευταία. Τι θα σκίσεις, θα κρατήσεις. Ψυχή μου όμως. Τι κάνω, τι χιούμορ έχει αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, Κωνσταντίνε, χάρηκα. Χαιρετίσματα στη Ρόδο. Ο James Καφετζής, το βασάλο, ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Ο νικητής της καρδιάς της Κάτιας είναι ο James Καφετζής. Ο Δημήτρης, Ναι. Δημήτρης δεν λέγεται. Ναι. Μίτσος. Μας ρωτάς εμάς. Φαντάσου. Ξέρω. Καλά είναι στη Ρόδο τώρα. Ναι, είναι στη Ρόδο. Είναι στη Ρόδο το παιδί. Μακριά από την Αθήνα. Δεν το συμπαθείς. Πάρα πολύ. Ψέματα λες. Προσπαθώ να δω πόσο πολύ το συμπαθείς εσύ, αλλά δεν παίρνω κουβέντα στο στόμα σου. Είμαι καλή ηθοποιός γι' αυτό. Μπράβο. Άρα το συμπαθεί πάρα πολύ. Το συμπαθεί γιατί έχουν ακουστεί και κάτι φήμες, λέω εγώ τώρα. Όχι, όχι, είναι φήμες. Είναι φήμες. Το παιδί έφυγε σε ζώνη. Έχω ακουστεί ότι έχω χωρίσει για μια σχέση προκειμένου να φύγω για δουλειά στο Λονδίνο. Γιώργος Λάγιος εννοώ με αυτό. Οπότε με τον James είμαστε πάντα ήμασταν φίλοι και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Στη Ρόδο θα πήγαινε το καλοκαίρι. Θα πήγαινα, ναι, βέβαια, σε έναν οργανισμό. Σεζόν. Όχι, για σεζόν είπαμε εντάξει. Ωραία, η Ρόδο, αλλά πώς να τη γυρίσω. Είδου η Ρόδο, είδου και το πείδημα. Θα δούμε στην πορεία. Καλά, πήγε αυτό. Κάποια τώρα πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένω αύριο στα Εγγένεια 9 η ώρα. Κολοκοτρώνει 13 στο Λαγκόμ, πάστα και κοκτέιλ. Καλή επιτυχία. Θα φάμε και θα πιούμε. Θα περάσουμε φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι να αποφασίσει και αν κάνει από εδώ και στο εξής.